Εύχομαι καλή χρονιά, καλή υγεία σε όλους σας, υγεία στις οικογένειές σας και κάθε επιτυχία τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε. Είμαι αρκετά χρόνια στα Γιάννα. Έπρεπε αυτό να το είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Νομίζω ότι ένα καλό ξεκίνημα κάναμε φέτος. Και εκδηλώσεις σαν αυτές που κάναμε πριν λίγους μήνες πιστεύω θα παραλυφθούν πολύ σύντομα. Είχαμε στο στόχο να φέρουμε μια μεγάλη ομάδα στις επόμενες μήνες. Δυστυχώς η κατάσταση του γηπέδου μας αυτή τη στιγμή δεν μας αρμόζει για κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα να γίνει ανακατασκευή του γηπέδου για να μπορούμε, διότι τα τελευταία γεγονότα και αυτά που έχουν υποθεί για το γήπεδο μας προσβάλλουν όχι μόνο την ομάδα αλλά και όλη την πόλη. Πιστεύω όλοι μαζί θα καταφέρουμε και θα το παραφέρουμε εκεί που πρέπει, διότι πρώτα πάνω απ' όλα πάνω κάνει ζημιά στη δικιά μας ομάδα και όχι στους φιλοξενούμενους. Δώστε. Κύριε Χρυστοβασίλη, κύριε Έτσι, λίγαξε παρακαλώ. Εδώ λιγάκι, και εδώ λιγάκι. Ξανά λίγο. Λίγο, λίγο, και εδώ λίγο. Απόψε, μας κάνει μεγάλη τιμή όταν δεχτήκατε να παίξετε με τους βετεράνους της Μπαρτσελόνα. Νομίζω περάστε και εσείς καλά, περάσε και αυτή πολύ ωραία. Πιστεύω έχετε κάποιες συνεργασίες τώρα, μάλλον θα πάτε και από εκεί. Και πιστεύω του χρόνου, με καλύτερη κατάσταση του γηπέδου μας, να μπορούμε να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ που παραβρεθήκατε και την ημέρα και κάθε μια ιστορική ημέρα πολύ σημαντική για όλους μας. Μπράβο, γυρίστε εδώ. Αγγέλη, εδώ λίγο. Εδώ, εκεί περιμένει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ Γιάννα για αυτή την υψίστη τιμή που έκανε προς το πρόσωπό μου. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχω νιώσει στα τελευταία 32 χρόνια που καλύπτω ανελιπώς και σε καθημερινή βάση το ρεπορτάζ του ΠΑΣ Γιάννα σε τοπικές εφημερίδες και στην Αθήνα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη τιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με την ευκαιρία να το συγχαρώ για την πλούσια κοινωνική δράση που κάνει ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών δίνοντας πολλά φιλικά παιχνίδια στη λεγόμενη άγρια γραμμή. Μπορεί το μάτς με την Μπαρτσελόνα να τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και να ήταν βιτρίνα, αλλά υπάρχουν όμως πάρα πολλά παιχνίδια που έχουν δώσει βετεράνοι του ΠΑΣ Γιάννα στην περιφέρεια, Άρτα, Πρέβεζα, Έντολα Καρανία, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία για καθαρά κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα και αυτό τους θυμάει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, ευλογημένη χρονιά σε όλους. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, τους ευχαριστούμε θερμά. Είναι μια υποτροφία ενός μαθητή Α ή Β Λυκείου, οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο φλουρί είναι από τα Halls of Lars, μια δωροεπιτοπή. Κρασά, τα οποία θα πάρετε από τον κύριο Νικούγκουρα. Σας ευχαριστώ. Βαγγέλη, μετά από 32 χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΣ Γιάννα, μια σπουδαία τιμή σήμερα. Ένα βραβείο που επιτέλους για μένα έπρεπε να έχει βραβευτεί πολύ νωρίτερα, αν με ρωτάς την ομάδα. Όπως και να έχει όμως, ο Σύνδεσμος Βετεράνων σήμερα σε τίμησε. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Κοίταξε να δεις, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να με τιμήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν την ιστορία του ΠΑΣ Γιάννα.
Τα κάτω ψέματα μέσα σε μια ομάδα μπορεί να κινούνται διάφοροι άνθρωποι, από διοικούντες, παράγοντες, προπονητές, διαιτητές, φίλαθλοι, αλλά οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί όμως οι οποίοι γράφουν την ιστορία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί η ιστορία στο ποδόσφαιρο γράφεται πάντα μέσα στα γήπεδα. Και νομίζω ότι μετά από 32 χρόνια στο ρεπορτάζ του Πας Γιάννα και μάλιστα στην καθημερινή βάση, αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή, γιατί πολλούς από τους ποδοσφαιριστές που σήμερα είναι στην ομάδα των βετεράνων, εγώ τους πρόλαβα στην ενεργό δράση. Έχω περάσει με τα παιδιά αυτά καλές και άσχημες στιγμές. Ήμουν κοντά στον Πας Γιάννα τόσα χρόνια. Έχω δει πάρα πολλά γεγονότα, ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα, ίσως η μεγαλύτερη τιμή που ένιωσα στα 32 χρόνια που καλύπτω το ρεπορτάζ του Πας Γιάννα. Δεν είναι ακόμα πιο σπουδαίο αυτό που λες για τους πρωταγωνιστές που είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Μια και όλα αυτά τα χρόνια ξέρεις καλύτερα από μένα, ως πολύ παλαιότερο στον χώρο, ότι πραγματικά λίγα από αυτά τα παιδιά χαρίζουν καλή κουβέντα και τους δημοσιογράφους. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Μιλάω για την νεότερη γενιά, σου τα πράγματα λίγο διαφορετικά τότε. Παλιότερα τα πράγματα διαφορετικά. Ήμασταν, ας πούμε, λίγα άτομα που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Πας Γιάννα. Πηγαίναμε ακόμα και στα αποδυτήρια, πέραμε στις θέσεις, μιλούσαμε στους παίχτες. Ήταν διαφορετικές καταστάσεις. Και σήμερα νομίζω ότι εντάξει, καλά επίπεδα είναι η συνεργασία. Ο καθένας βέβαια κάνει τη δουλειά του από τη δική του σκουπιά. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και οι ποδοσφαιριστές τη δική τους δουλειά. Μπορεί να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Αλλά πάντα όμως όταν, ας πούμε, είσαι ρεπόρτερ μιας ομάδος επαρχιακής, όπως και να γίνει το θέμα, ότι καμιά φορά είσαι, ας πούμε, κοντά στην ομάδα. Βλέπω λίγο συγκινημένο, είναι η ιδέα μου σήμερα. Νιώθεις ένα κομμάτι της ομάδας, καταλαβες. Είναι απλά συγκίνηση, δηλαδή, γιατί βλέπω πρόσωπα γνωστά που κάποτε, ας πούμε, τα έπαιζαν μπάλα και τους έχω πάρει συνεντεύξεις, μας συνδέουν δηλαδή πάρα πολλά πράγματα. Μια βραδιά νοσταλγίας για σένα, Βαγγέλη μου. Πάντα επιτυχίες, χαρήκαμε ιδιαίτερα. Ξέρεις, έχεις την εκτίμηση και την αγάπη όλων των συναδέλφων. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Κάνετε πολύ καλή δουλειά και έτσι να συνεχίσετε πάντα. Και νομίζω ότι η δημοσιογραφία είναι ένα θέμα το οποίο, ό,τι και να σου πει ο καθένας, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, ας πούμε, η πορεία και η καταξίωση μέσα από τη δουλειά που κάνεις. Ο κόσμος νομίζω αναγνωρίζει. Μέσα από τη διαδρομή αναγνωρίζει αξίες και δεν αδικεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ μου, πάντα κοντά στον Πας Γιάννα, από κάθε πόστο. Ξέρεις ότι είναι μου αδυναμία, η αγάπη παντοτινή. Για πόσα χρόνια ήταν γιατρός του Πας Γιάννα? 25. Μισή ζωή. Και παραπάνω. Πώς έχετε να θυμάστε από όλη αυτή τη μεγάλη πορεία δίπλα από τον Πας Γιάννα? Βιβλία γράφω. Σας βλέπω καμιά φορά στην κερκίδα που πραγματικά το ζείτε τόσο έντονα, σαν να είστε στον αγωνιστικό χώρο. Σας λείπει αυτό το πτώσιο κοντά στο παιχνίδι? Ένας από τους λόγους που έφυγε από κάτω ήταν για να μπορώ να εκφράζουμε λίγο πιο άνετα από την κερκίδα. Γιατί κάτω με είχαν αποβάλει κανένα 2-3 φορές οι διαιτητές. Γιατί είστε τόσο ζωηρός? Έτσι είμαι λίγο εκδηλωτικός. Είναι η αγάπη και το πάθος για την ομάδα, νομίζω. Δεν το συζητάω. Πώς τη βλέπετε τη φετινή πορεία του ΠΑΣ? Πάρα πολύ καλή. Εντάξει, είναι αυτή δηλαδή, αν χωρίσουμε την ομάδα γενικώς σε τρεις περιόδους, την περίοδο των Αργεντινών, την περίοδο των κάπως πέτρινων χρόνων και αυτή την περίοδο μετά τα τελευταία 6 χρόνια, που εντάξει, δεν τη συζητάω, είναι τρελή πορεία. Και σίγουρα αυτό το όνειρο που το λέγαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, ΠΑΣ ζούμε, Ευρώπη να σε δούμε, και δεν το πιστεύαμε. Εντάξει, τσιμπιόμασταν που βγήκαμε. Ναι. Πιστεύετε ότι φέτος ο ΠΑΣ μπορεί να διεκδικεί στην έξοδο στην Ευρώπη? Ναι, εγώ πιστεύω ότι από όλες αυτές τις ομάδες που είναι πάνω από εμάς, εντάξει, θα μου πεις δεν είναι τόσο αντικειμενικός. Αλλά ξέρεις, εγώ ναι. Πιστεύω ότι θα βγούμε Ευρώπη. Δεν το συζητάω δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Εκλεκτοί όλοι καλεσμένοι σήμερα στο τραπέζι των βετεράνων. Τι έγινε, Θανάση? Γιατί τέτοια το πάνελ κάτω? Πιστεύω ότι είμαι από τα αγαπημένα παιδιά της ομάδας, γιατί περάσαμε πολλά, είμαστε όλοι μαζί μια καλή παρέα, έχουμε μια καλή χημεία όλα τα παιδιά μαζί και κάνουμε παρέα, και πιστεύω περάσαμε δύσκολα χρόνια και πέτρινα, και αυτό μας έκανε ότι έχουμε δημιουργήσει μια καλή οικογένεια. Και φαίνεται τώρα στην πορεία. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Υπάρχει αυτό το πολύ καλό κλίμα που βλέπουμε και απόψε αυτή τη βραδιά, έτσι. Θανάση, ένα σχόλιο για την φετινή πορεία του ΠΑΣ, που νομίζω ότι έχει βάλει καλές βάσεις να διεκδικήσει και φέτος την έξοδο στην Ευρώπη. Εσύ πώς τα βλέπεις? Εγώ πιστεύω ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Χρήστο Βασίλη, στον κύριο Πετράκη, στους άξιους ποδοσφαιριστές. Και εγώ θα πω μια μεγάλη κουβέντα που πιστεύω δεν έχει υποθεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα
η τριετία από τον κύριο Πετράκη και μετά, ότι πρέπει να μείνει στην ιστορία του ΠΑΣ Γιάννα, γιατί αυτά τα παιδιά μας κατάφεραν, μας έκανε περήφανους, βγήκε ομάδα στην Ευρώπη και πιστεύω ότι την επόμενη δεκαετία η χημεία που έχει αυτή η ομάδα θα διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της Super League. Κύριε Κλίτσα, μια ωραία βραδιά σήμερα, σε ζεστό κλίμα πάντα η παρέα των βετεράνων. Ναι, πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους, συμπαίχτες που μας θύμισαν, τον πρόεδρο και όλους τους λοιπούς φορείς. Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά να έχουμε όλοι και να βρισκόμαστε πάντα με υγεία σε τέτοιες εκδηλώσεις. Την τωρινή ομάδα τι λέτε, πώς τη βλέπετε τη χρονιά, να εξελίσσετε? Η ομάδα μας έδωσε πέρυσι μια μεγάλη χαρά. Συμμετείχε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κύπελο. Γέμισε περηφάνεια και χαρά όλους τους γιαννιώτες φιλάθλους και τους ανθρώπους που την αγαπάνε. Και μακάρι να μπορέσουμε να το ξαναζήσουμε. Γιατί μέχρι τώρα πορεία φέτος φαίνεται ότι η ομάδα παρουσιάζει μια αξιοζήλευτη σταθερότητα. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό έργο από ό,τι φαίνεται ο κύριος Πετράκης και οι συνεργάτες του και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και στο τέλος να μπορέσουμε να βγούμε πάλι στην Ευρώπη. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Από όλες τις γενιές βετεράνων σήμερα εδώ και ο κύριος Καλούδης βέβαια, παλέμαχος τερματοφύλακας με αυτή την ιδιότητα, θα σας προσφωνήσω. Ωραία βραδιά απόψε, ζεστή, με ωραίο κλίμα από όλους, με αναμνήσεις, με νοσταλγία. Πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Μια βραδιά που αποτυπώνει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της ομάδας μας. Όπως είπες και εσύ, Έλληνα, είναι πολλές γενιές ποδοσφαιριστών εδώ. Πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ για τους συναδέλφους που δεν είναι εν ζωή σήμερα, ότι θα τους θυμόμαστε πάντα, θα είναι πάντα στη μνήμη μας και ο Θεός να τους έχει να πάψει την ψυχή τους. Πολύ σωστή σκέψη, είναι πάντα μαζί μας. Πραγματικά έχω μεγάλη ανάγκη να αναφερθώ στους συναδέλφους που δεν είναι πλέον μαζί μας. Πάμε λίγο στην τωρινή ομάδα. Πώς τη βλέπεις τη φετινή πορεία, προλαβαίνεις από τις υποχρεώσεις από το Δήμο να παρακολουθείς την ομάδα? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ κοντά ως φιλάθλος. Ως παρατηρητής είμαι πολύ κοντά. Η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει επίπεδο. Έχει συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Κάτι που είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε και να το ζήσουμε. Θέλω όμως να αναφερθώ σε αυτό που είπε και ο πρόεδρος, ο Θανάσης ο Χαρής, ότι αυτή η απόδοση της ομάδος δεν παίρνει αυτό που θέλει από το φιλάθλο κόσμο. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πω στον κόσμο να στηρίξει όσοι έχουν τη δυνατότητα να στηρίξει την ομάδα, γιατί πραγματικά θα δώσει μια άλλη όθηση και στους παίκτες αλλά και γενικά θα δείξει πάλι τη δυναμική παρουσία που όλοι ξέρουν στην Ελλάδα που έχουν ζωσημάδες. Μένουν 10 αγωνιστικές για το τέλος. Βλέπεις πιθανή την έξοδο στην Ευρώπη? Θεωρείς ότι ο ΠΑΣ σήμερα με τον πολύ μεγάλο ανταγωνισμό που έρχει φέτος, η μάχη της πεντάδας, όταν μπορεί να τα καταφέρει και να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη έξοδο στην Ευρώπη? Καλώς ή κακώς η ομάδα έχει υψηλούς στόχους. Θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό. Βέβαια, πέρασε ένα δύσκολο πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια σε κακούς αγωνιστικούς χώρους. Δείχνει το πρόγραμμα τώρα να είναι πιο ομαλό, πιο βατό. Ελπίζω ότι διεκδικητές, οι οποίοι και αυτοί φλερτάρουν με την πέμπτη τουλάχιστον θέση, μιας και έχετε σε αυτούς το δύσκολο πρόγραμμα, να αντιθέσει με εμάς που έχουμε το πιο εύκολο, να προπορευτούμε και να είμαστε μέσα στην πρώτη πεντάδα. Εγώ προσωπικά το εύχομαι από καρδιάς να ολοποιήσουν τους στόχους τους. Κύριε Γονόμο, μια ωραία βραδιά σήμερα. Συνέβρεσε τα παλιά με αναμνήσεις, φυσικά και με αφορμή το φιλικό των βετεράνων με την Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι από ό,τι βλέπετε κι εσείς είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ τους εκπροσώπους όλους που έχουν έρθει και μας τίμησαν. Εύχομαι και του χρόνου να είναι μια παρόμοια εκδήλωση και εύχομαι καλή πορεία στην ομάδα μας. Ρωτούσα φυσικά για την πρώτη ομάδα. Ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά. Πώς βλέπετε την πορεία της χρονιάς? Νομίζω ότι μέχρι τώρα είναι πολύ καλή η πορεία της και πιστεύω ότι θα είναι και καλύτερη. Εύχομαι να συνεχίσει και να καταφέρει και φέτος την έξοδο της στην Ευρώπη, αλλά ανεξάρτητα από αυτό και να μην το καταφέρει, νομίζω ότι ήδη έχει δώσει πάρα πολλά στην πόλη και στους φιλάθλους της. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει γιατί έχει αλλάξει επίπεδο, πιστεύω.
Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη φέτος για τα play-off. Βλέπετε πιθανή την έξοδο του ΠΑΣ στην Ευρώπη, σύμφωνα και με όσους διεκδικούν τις ίδιες θέσεις? Σίγουρα είναι δύσκολα. Δεν γίνεται και κάθε χρονιά μια ομάδα σαν τον ΠΑΣ Γιάννενα να τα καταφέρει στην Ευρώπη, αλλά επειδή έχουμε αλλάξει επίπεδο και συνεχίζει η ομάδα να δείχνει πολύ καλό πρόσωπο αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό, γιατί οργανωτικά είναι σε πολύ καλή στιγμή, εύχομαι να τα καταφέρει.